Έχει μόλις πριν λίγο εκδοθεί ανακοίνωση από το κόμμα ότι έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του, του Παναγιώτη Σαλαφόρη, ο οποίος συνεργαζόταν με το κόμμα με την μορφή της... η απασχόληση ήταν απασχόληση κοινοβουλευτικού συνεργάτη. Έχει ληφθεί αυτή η απόφαση. Δυστυχώς ήταν ένα απρεπέστατο σχόλιο. Από εκεί και πέρα το κόμμα έχει λάβει τα μέτρα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε και κάτι άλλο, κύριε Προδρόμου, προς την κυρία Χαραλαμπίδου και να κλείσουμε αυτό το θέμα. Δεν είναι θέμα προς την κυρία Χαραλαμπίδου, προς οποιονδήποτε τέτοια συμπεριφορά. Καταλαβαίνετε ότι δεν δικαιολογείται. Εξάλλου ο ίδιος ο Παναγιώτης Σαλαφόρης δημόσια χτες είχε απολογηθεί. Ήταν μια κακή στιγμή, όμως για το κόμμα μια τέτοια εικόνα, έστω και αν πρόκειται για έναν υπάλληλο του κόμματος κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι κάποιο στέλεχος με θεσμική θέση ή κάπου στην ιεραρχία. Παρ' όλα αυτά δεν ταιριάζει αυτό με ό,τι θέλει να πρεσβεύει ο Δημοκρατικός Συναγερμός και την εικόνα και τις πολιτικές που έχουμε. Πιστεύουμε ότι ήταν μια απρεπέστατη μεταχείριση, συμπεριφορά απέναντι μάλιστα σε κάποιο πρόσωπο, αφού μου το αναφέρατε, που αυτή την περίοδο είναι και εκπρόσωπος ενός υποψηφίου Προέδρου. Χρειάζεται όλοι να είμαστε προσεκτικοί, μετρημένοι και στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού, τον οποίο ο Δημοκρατικός Συναγερμός και έχει χτίσει εδώ και δεκαετίες και πάντα πρεσβεύει. Κύριε Προδρόμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.